θα πούμε τα 11 συν ένα λάθη που χρειάζεται να αποφύγεις για να πας στο πέντε. Σήμερα θα μιλήσω σε ανθρώπους που θέλουν να πας σε κορυφαία επίπεδα. Δηλαδή, αν πραγματικά θες να βγάζεις 300 ευρώ από την Δευτέρα, απλά κάνεις 1000 με 1500 ευρώ πωλήσεις το μήνα και βγάζεις 300 ευρώ. Εγώ θα μιλήσω για σε ανθρώπους που θέλουν να πας σε κορυφαία. Δηλαδή, να γίνει ένα με την Δευτέρα, να ερωτευτεί στην Δευτέρα, να είναι το μωρό στη Δευτέρα. Οπότε να είναι αυτό που σε ταΐζει έτσι στην Κυπριακή, και έτσι να μπορείς να μεγαλώσεις και εσύ μαζί με την Δευτέρα ταυτοχρόνως. Λοιπόν, 11 συν ένα λάθη που χρειάζεται να αποφύγεις. Λοιπόν, το πρώτο λάθος που κάνουν αρκετοί είναι ότι δεν έχουν μεγάλο γιατί. Λοιπόν, πολλοί θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, πολλοί θέλουν να γίνουν εκατομμυριούχοι, πολλοί θέλουν να πετύχουν διάφορους στόχους, αλλά δεν είναι μόνο να επιθυμώ, πρέπει να είναι και ο διακαής σου πόθος. Και για να γίνεις πρόεδρος, πρέπει να έχεις, να είναι διακαής σου πόθος να γίνεις πρόεδρος. Να είναι διακαής σου πόθος να είσαι οικονομικά ελεύθερος, να μην χρειάζεται να πηγαίνεις δουλειά. Και αυτό είναι αυτό που χρειάζεται, αυτό που θα σου δίνει φωτιά. Το έχω πει σε πάρα πολλά webinar. Πρέπει να βρεις το διακαή σου πόθο. Τι θέλεις να πετύχεις, θες αυτοκίνητο, θες οικονομική ελευθερία, θες απλά να παίρνεις 300-500 ευρώ. Τι είναι αυτό που θέλεις που θα σου ανάβει τη φλόγα κάθε πρωί και δεν θα βρίσκεις δικαιολογίες. Όταν η φλόγα είναι τεράστια, πραγματικά, δεν μπορείς να πεις δεν έχω λίστα. Δεν μπορείς να πεις ντρέπομαι, δεν μπορείς να πεις φοβάμαι, δεν μπορείς να πεις καμία δικαιολογία. Περισσότεροι που λένε δικαιολογίες, και να ξέρετε ότι η δικαιολογία είναι η γλώσσα των φτωχών, είναι διότι δεν έχουν μεγάλο γιατί και δεν έχουν βρει ακόμα το λόγο που θα κάνουν την Δευτέρα ή η φλόγα τους είναι πολύ μικρή. Όταν πέτυχα τον πρώτο μου στόχο, στο να φύγω από το στρατό, που ήταν ο πρώτος στόχος, οπότε είναι αυτό που με καίγε και το πρωί έπαιρνα φωτιά, έπρεπε να βρεθεί άλλος στόχος. Τώρα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους μέσω του network marketing να πετυχαίνουν για αυτούς τους δικούς τους στόχους. Αυτό είναι το top για μένα και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να δείξω τον τρόπο να πούμε λάθη που χρειάζεται να αποφύγει. Οπότε να αρπάξει αυτό που είναι έτοιμο να αρπάξει και να είναι ο επόμενο πρόεδρο τη εταιρεία. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να μιλήσει με αυτό σου. Τι θέλω να πετύχω στη ζωή μου, τι θέλω να πετύχω από την Δευτέρα, γιατί μπήκα στην Δευτέρα, γιατί να μπω στη διαδικασία, να καλέσω κάποιου φίλου να δείξω αυτήν την εταιρεία. Ποιο είναι το όραμα σου, ποιο είναι το γιατί σου, ποιο είναι ο διακαή σου πόθο. Και πάρε απόφαση. Οπότε το πρώτο λάθο ξεκινά. Με τη στάση αν κάτσε έκατσε, ένα μιλήσω σε πιο τρεις αν μπουν μπήκαν. Εντάξει και να μην πετύχει σιγά 130 ευρώ βάλαμε, πήραμε και προϊόντα. Αν μπαίνεις με αυτή τη στάση στη Δευτέρα, πάλι δεν έχεις βρει ακόμα το λόγο που θα κάνει τη Δευτέρα. Πρέπει να βρεις το γιατί σου. Θέλεις να μην δουλεύεις μέχρι 60 χρόνια. Θέλεις να μην πηγαίνεις 40 ώρες την εβδομάδα δουλειά, 8 ώρες την ημέρα. Εγώ αυτά ακούγα, ότι μπορώ να περάσω το υπόλοιπο τη ζωή μου χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνω δουλειά και έπαιρνα φωτιά. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ, να βρεις ποια είναι η φωτιά σου, ποιο είναι το καύσιμο σου που θα ξυπνάς το πρωί, μπαμ, σήμερα θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό και θα τα κάνεις χωρίς να λες από Δευτέρα, μα αύριο, μα σήμερα βαριέμαι, μα σήμερα το ένα, μα σήμερα το άλλο. Οπότε όταν έχεις μεγάλο γιατί που θα παίρνεις φωτιά, πάνε οι δικαιολογίες στην άκρη. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο λάθος ότι ξεκινάς τη Δευτέρα και δεν έχεις στόχο, δεν έχεις γιατί. Το δεύτερο που κάνουν αρκετοί λάθος είναι ότι δεν εκπαιδεύονται. Βλέπουμε και τα νούμερα μας στα webinar ή στις εκπαιδεύσεις μας. Πόσοι είναι στη Δευτέρα μέλη και συνεργάτες και πόσοι στο τέλος της ημέρας εκπαιδεύονται. Παιδιά, μπαίνει κόσμος μέσα, βάζει 130 ευρώ και δεν αφιερώνει ούτε 5 ώρες, ούτε 2 ώρες να ακούσει μια εκπαίδευση από την Ακαδημία, να ξέρει πώς δουλεύει τέλος πάντων αυτό το business. Μπαίνουνε, πάνε, μιλάνε σε 2-3 ό,τι θυμούνται, δεν δουλεύει η Δευτέρα. Πρέπει να εκπαιδευτείς. Είναι όπως πας σε μια δουλειά. Ξεκινά μια νέα δουλειά. Δεν θα πάνε να εκπαιδευτείς πώς θα γίνει αυτή η δουλειά. Το ίδιο είναι και στο network marketing. Απλά εδώ πέρα, επειδή δεν έχεις αφεντικό, δεν έχεις ωραρία, δεν έχεις κανένα να σου πει πρέπει να πάνε να εκπαιδευτείς. Είναι εθελοντικά όλα. Αν θες μπαίνεις στα webinar, αν θες μπαίνεις στα ραντεβού, αν θες. Είναι όλα εθελοντικά στο network marketing. Δεν χρειάζεται πειθαρχία. Άρα πολύ σημαντικό είναι ότι να εκπαιδευτείς. Πραγματικά εμένα αυτό που μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης στη ζωή μου κλπ. Ήταν το πρώτο μου διήμερο εκπαιδευτικό που ήταν εκεί που όχι πήρα φωτιά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι συναισθήματα, τι ευγνωμοσύνη ένιωσα.
τι ενέργεια πήρα από το πρώτο διήμερο event. Οπότε, εκπαιδεύσου. Τώρα, άλλο να εκπαιδεύομαι κάποια πράγματα και μετά να εφαρμόζω την εκπαίδευση όπως την άκουσα. Αρκετός κόσμος μπορεί να μπει στην Ακαδημία, να ακούσει τις εκπαιδεύσεις, αλλά μετά εφαρμόζει ό,τι νιώθει βολικά. Δηλαδή, την πρόσκληση την κάνουμε έτσι, την παρουσίαση την κάνουμε έτσι, αλλά εγώ νιώθω άγορα να κάνω έτσι την πρόσκληση, θα την κάνουμε λίγο πλαγίω. Δεν υπάρχει πλαγίω. Έτσι γίνεται η προσέγγιση, έτσι γίνεται η πρόσκληση, έτσι γίνεται αυτό, έτσι γίνεται το κλείσιμο. Οπότε, όταν εκπαιδευτεί κάποια πράγματα, μετά πρέπει να τα κάνει όπω τα εκπαιδεύτηκε, όχι όπω νιώθει βολικά να τα κάνει. Λέμε ότι στην πρόσκληση λέμε αυτό. Στέκομαι στην πρόσκληση γιατί είναι εκεί όλο το παιχνίδι. Αν μάθει και κλείνει αρκετά ραντεβού, τελείωσε. Την παρουσίαση με τα ραντεβού θα το μάθει, το κλείσιμο με τα ραντεβού θα το μάθει, αλλά αν δεν κάνει πρόσκληση, δεν μπορεί να μιλά στι καρέκλε. Πρέπει με κάποιον τρόπο να μάθει καλή προσέγγιση, οπότε να μπορεί να φέρει του ανθρώπου. Και να κάνει καλή προσέγγιση, μην προσπαθεί να κάνει πλαγίω προσκλήσει. Κάνε αυτό που εκπαιδεύεσαι σωστά για να μπορεί να έχει αποτελέσματα και να νιώσει κι άγορα. Δεν είπε κανένας ότι μπορεί οποιοδήποτε να πετύχει την οικονομική του ελευθερία βολικά. Αν ήταν έτσι, όλοι θα πετύχαιναν. Όλοι θα πετύχαιναν τους στόχους. Επειδή υπάρχουν πράγματα που νιώθεις άβολα, εκεί ή ο πολλής κόσμος σταματά ή μεγαλώνεις, νιώθεις άβολα, κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί το όραμα σου είναι μεγάλο, το γιατί σου είναι μεγάλο, οπότε πας εκεί που θέλεις να πας, no matter what. Δεύτερο, δεν εκπαιδεύεσαι. Εκπαιδεύσου. Τρίτο, χωρίς ενθουσιασμό. Παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να μείνεις ενθουσιασμένος στην Περταία. Έχουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα. Έχουμε πακέτα χαμηλά κίνηση. Μιλούμε για 130 ευρώ. Σύνδρομες δεν υπάρχουν. Πάγιες αγορές δεν υπάρχουν. Άρα, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο ενθουσιασμός. Άτομα που είχαν αποτελέσματα και τώρα δεν έχουν, τσεκάρετε τον ενθουσιασμό. Σκεφτείτε τον εαυτό σας όταν είχατε αποτελέσματα, τι ενθουσιασμό είχατε. Και τώρα, αν δεν έχετε αποτελέσματα, τι ενθουσιασμό έχετε. Οπότε, αν ρυθμίσεις τον ενθουσιασμό σου και είναι πάνω, τότε θα έρθεις και αποτελέσματα. Είναι ο νούμερο 2 κανόνα network marketing. Ο πρώτος είναι να δώσεις προσοχή, εκπαιδεύσου. Ο δεύτερος είναι ενθουσιασμό. Δεν μπορείς να... και σωστά να τα κάνεις όλα. Αν δεν έχεις ενθουσιασμό, δεν κάνεις εγγραφές. Δεν κάνεις. Θα πας σε ένα άλλο άτομο που θα τον δουν ότι είναι ενθουσιασμένος. Οπότε, ενθουσιασμό. Τέταρτο, μη χρήση των προϊόντων. Πολύ σκόμα. Μπαίνει μέσα 130 ευρώ και δεν δίνει ούτε ευρώ να πάρει άλλο προϊόν. Παιδιά, βάλτε το πρόγραμμα. Κάθε μήνα πρέπει να ψωνίζει προϊόντα. Κάθε μήνα. Δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά να ψωνίζει το σαμπού σου, τα βασικά του σαμπού, τα βότανα σου, το φίλτρο σου, το λάδι, το μέλι, τα κρασιά σου. Υπάρχουν προϊόντα που anyway τα ψωνίζει. Ψωνίζεται από εδώ για να μπορεί να χτίζει την πίστη σου και να έχει στάσει στο προϊόν. Αν δεν έχει στάσει στον προϊόν, ένα να σου πει, μα αυτό που πήρε είναι. Να μην πω τη λέξη, δεν έχει πίστη. Αν όμω το δοκιμάσει και μπορεί να το μεταδώσει παράγοντα, δεν θα μπορεί να πει ο άλλο για το προϊόν σου. Οπότε θα το πάρει. Οπότε πολύ σημαντικό πρέπει να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα. Τα πάντα. Σπίτι μου έρχεται, το είπα πολλέ φορέ, υπάρχουν τα πάντα. Όψει, σκέλε, φίλτρα, χυμή, γότανα, τα πάντα. Οπότε η χρήση των προϊόντων δημιουργά εισόδημα. Όσο περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώ, γράψτε το κάτω, τόσο περισσότερα χρήματα κάνω. Δεν είναι ότι απλά μπαίνω κάνω μια αγορά δοκίμαστε τα προϊόντα. Υπάρχουν 150-160 προϊόντα στο e-shop. Μπες, ψώνησε να μάθεις το προϊόν σου. Εγώ, ό,τι ανακοίνωση μπει, νέο προϊόν, είμαι ο πρώτος που πατώ κουμπί να έρθει το προϊόν να δοκιμάσω, να μπορώ να το μεταδώσω. Το είπα και σε πολλά webinar. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι να προωθήσω προϊόν το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει. Το ίδιο είναι και εδώ πέρα. Η χρήση του προϊόντος δημιουργά στάση και δημιουργά πίστη στο προϊόν. Λοιπόν, πέπτο λάθος. Άρα, λίστα. Όχι τεράστια λίστα. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο να πάρω μια λίστα και να ξεκινήσω να κάνω, να καταχωρώ όλους όσους με ξέρουν. Πολύ σκόνο. Έκανε λίστα, παίρνουν 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο. Μπορεί να ακούσαν 15 φορές ότι πρέπει να κάνουν λίστα και δεν έχουν ακόμα κάνει λίστα. Ή κάνουν λίστα με αυτούς που νιώθουν βολικά να πάρουν τηλέφωνο, είναι 5-10 άνθρωποι και έρχονται και μου λένε τέλειωσε η λίστα μου. Πραγματικά όταν μου λένε τέλειωσε η λίστα μου, είναι η χειρότερη για μένα δικαιολογία που μπορεί να πει στον εαυτό σου. Τέλειωσε η λίστα μου. Τέλειωσε η λίστα σου σε αυτούς που νιώθεις βολικά να πάρεις. Ξαναλέω, δεν υπάρχει τρόπο να γεννήσει την οικονομική σου ελευθερία.
κάνοντας πράγματα που είναι όλα μέσα στον κύκλο ασφαλείας σου. Όσο κάνεις πράγματα εκτός του κύκλου ασφαλείας σου, τότε μεγαλώνει ο κύκλος λίγο έτσι. Όσο κάνεις πράγματα τα οποία είναι εκτός, που δεν τα κάνεις και χθες, μεγαλώνεις. Και όταν τα παραλαμβάνεις, μετά γίνεται ρουτίνα. Και όταν κάνεις ρουτίνα, να κάνεις λίστα και να κάνεις και την πρόσκληση σου, τελείως. Τα υπόλοιπα, step by step, να θέλεις. Άρα, δεν κάνει λίστα. Περνάνε πόσοι μήνες, πρώτο βήμα που είναι να κάνεις, δεν κάνει λίστα, οπότε έρχεσαι και λες, δεν έχω λίστα. Πάμε στο επόμενο. Λάθος που κάνουν αρκετοί. Προφορική ενημέρωση. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Προφορική ενημέρωση. Φεύγουν ενθουσιασμένοι, μεταφέροντας πληροφορίες από το τηλέφωνο, από τη δουλειά τους. Ή άλλο που γίνεται, κάνουν ένα page, κάνουν ένα post, ενημέρωσα τον κόσμο. Παιδιά, δεν δουλεύει με προφορική ενημέρωση, προφορική ενημέρωση. Είτε με post. Με post πάει πάντα στους ίδιους, ήδη βλέπουν τα post. Πόσες φορές. Αυτός που θα διαβερθεί θα στείλει, μπορεί να στείλουν 3-4. Αλλά δεν μπορείς να λες, έχω 3.000 φίλους στο Facebook, έχω 1.000 φίλους στο Facebook και με ένα post ενημέρωσα τον κόσμο. Χρειάζεται να κάνεις προσέγγιση έναν προς ένα. Έχω κάνει πόσες προσωπικές εγγραφές και δεν έχω κάνει κανέναν εγγραφή προφορικά. Όλους σου λέω, ελάτε ραντεβού, να δουν σωστά τις πληροφορίες για να μπορούν να έχουν σωστή πληροφόρηση, να πάρουν μια σωστή απόφαση. Τώρα, ο κόσμος για να πάρει απόφαση χρειάζεται να έχει πλήρη ενημέρωση. Αν δεν έχει πλήρη ενημέρωση και του λες προφορικά ό,τι θυμάσαι, λόγω του ότι ο κόσμος δεν παίρνει σωστή πληροφόρηση και ό,τι είναι άγνωστο συνήθως το απορρίπτει, έτσι σε απορρίπτουν πριν καν να τους ενημερώσεις διότι τους έδωσες μισές πληροφορίες. Τους ίδιους ανθρώπους, αν τους φέρεις και τους κάνεις σωστή πληροφορήση, θα δεις ότι αρκετοί από αυτούς που είπες προφορικά θα έχουν πλήρη ενημέρωση, οπότε θα καταλάβουν αν τους κάνει ή αν τους κάνει. Με μισές πληροφορίες ο κόσμος πάει πίσω. Με σωστή πληροφόρηση θα είσαι ανθρώπους που θα πάνε μπροστά. Οπότε σταμάτα την προφορική ενημέρωση και έμπα στο inviting και στο presenting, την παρουσίαση σου. Προχωρούμε. Μη συμμετοχή σε webinar. Όταν ανάβεις το τζάκι, πότε είναι πιο ζεστά, όταν είσαι κοντά στο τζάκι ή όταν είσαι μακριά στο τζάκι? Όταν είσαι κοντά στο τζάκι. Τα webinar, τα event μας, τα party μας, οι εκπαιδεύσεις μας είναι το τζάκι. Είναι εκεί που θα ξαναγούσεις την εκπαίδευση. Θα τα ξαναδείς ξανά. Θα είσαι κοντά στη φωτιά. Όσο απομακρύνεσαι, παγώνεσαι. Όσο είσαι κοντά, ζεσταίνεσαι και μένεις μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, πολύ σημαντικό, αν θέλεις να πας πρόεδρος, δεν είναι μόνο να συμμετάσχεις. Αν έχεις και ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει την ομάδα σου, είναι να τους βάζεις και αυτούς να ενημερώνονται. Διότι όσους περισσότερους έχεις στα webinar και εκπαιδεύονται, τότε αυτό είναι μια παραγωγή. Και μπορεί να αναπτύσσεται και βάζεις πολύ πιο εύκολα εάν ενημερώνονται οι ανθρώποι για ένα προϊόν, για μια εκπαίδευση. Άλλο να είσαι μόνος σου και άλλο να έχεις 10-15 που να εκπαιδεύονται ταυτόχρονα μαζί σου. Οπότε ευκολύνεται και η δουλειά σου και λιγοστεύει και ο χρόνος που χρειάζεται να ασχολείσαι και να μιλάς στα τηλέφωνα. Αν εκπαιδεύονται αυτόματα από την Ακαδημία μας, από τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε, λιγοστεύει ο χρόνος. Οπότε μαθαίνουν τη δουλειά και ξεκινούν και πάνε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα 4-7. Όχι μεγάλο γιατί δεν εκπαιδεύεσαι, δεν πας χωρίς ενθουσιασμό, δεν χρησιμοποιείς τα προϊόντα, δεν έχεις κάνει ποτέ λίστα και έχεις ακούσει ποτέ φορές να ακούσεις λίστα. Ενημερώνεις προφορικά, απορρίπτουν και λες τέλειωσε η λίστα μου και οι δικοί μου δεν δέχονται. Πραγματικά εμείς δεν τους κάνουμε μαγικά. Λέμε τα ίδια πράγματα που λες και εσύ σε περισσότερους ανθρώπους με σωστόν τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά μου εμένα και με οποιοδήποτε τώρα βρίσκεται σε πιο κάτω βαθμίδες. Είναι ότι εγώ μιλάω σε περισσότερους ανθρώπους με σωστόν τρόπο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Αν εσύ αποφασίζεις απόψε ότι θα μιλήσεις σε περισσότερους ανθρώπους από μένα με σωστόν τρόπο, μπορείς και να ξεπεράσεις και να είσαι και ο επόμενος πρόεδρος στην εταιρεία. Και συμμετοχή στα webinar μας. Λοιπόν, άλλο λάθος. Εγκαταλείπεις με τις πρώτες αποτυχίες. Δεν υπάρχει κανένας πετυχημένος, κορυφαίος που να πέτυχε από την πρώτη. Κανένας. Σκεφτείτε ανθρώπους κορυφαίους, ο Μέση, ας πούμε. Σκεφτείτε το πρώτο χτύπημα, το πρώτο tackling που του κάνανε, να έλεγε σταματώ το ποδόσφαιρο. Σήμερα δεν θα ήταν ο παγκόσμιος, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Σκεφτείτε ανθρώπους που είναι σε βαθμίδες, που είναι director ή είναι senior.
πόσα άτομα μιλήσανε, πόσα όχι ακούσανε, εγώ πόσους ανθρώπους είδαν. Μπορεί να έκανα πάνω από 1.500 παρουσιάσεις προσωπικές. Από αυτούς πώς πήγανε. Οι υπόλοιποι ήταν θα το δω, θα το κάνω. Δεν στάθηκα εκεί πέρα. Οπότε, περισσότερο σκόπο που ακούει 2-3 αρνήσεις εγκαταλείπει από τις πρώτες αποτυχίες. Αυτό είναι το νούμερο ένα λάθος που μπορεί να κάνεις. Γιατί από τις αποτυχίες είναι εκεί που μαθαίνεις και πας για επιτυχία. Διάβαζα ένα βιβλίο πρόσφατα και έλεγε για το. Όταν ξεκινήσαν τα ορυχεία με χρυσό. Δεν θυμάμαι το όνομα. Αγόρασε όλα τα εργαλεία και ξεκίνησε τρύπα. Τρυπάνε. Και ξεκίνησε, βρίσκεται τον πρώτο χρυσό και σε μια στιγμή σταματήσει. Βρε, κάθε μέρα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Στο τέλος θα αγοράσει να τα παρατήσει. Πούλησε τα εργαλεία από το ρηχείο και τα αγόρασε κάποιος άλλος. Ένα μέτρο μετά ήταν η κύρια φλέβα χρυσού. Ο άνθρωπος έγινε εκατομμυριούχος. Ο νέος, ο άλλος που τριβούσε ολημερής και ο νυχτής, ήταν ένα μέτρο μακριά. Όμως αυτός ο άνθρωπος τι έκανε. Ξεκίνησε ασφάλειες μετά. Και όταν πήγε στην ασφάλεια, έγινε κορυφαίος, διότι κάθε φορά που του λέγανε όχι, αυτός θυμόταν ότι αν σταματήσω, μπορεί ο επόμενος να είναι το ναι μου. Οπότε από τις αποτυχίες είναι εκεί που δυναμώνεις, στρώνεις χαρακτήρα, μαθαίνεις και βάζεις το επόμενο. Ναι, τώρα έρθουν πολλές αποτυχίες μαζί. Πάμε στην επόμενη. Ακούω ανθρώπους, μα είδα 10 και δεν πήγαινε κανένα. Είδε στον 11ο. Μα είδα 20 και δεν πήγαινε κανένα. Είδε στον 21ο. Μα είδα 100 και δεν πήγαινε κανένα. Είδε στον 101ο. Πραγματικά, προχτές ήμουνα παγιά όταν έκανα πολλές παρουσιάσεις. Λέω στη Χριστίνα μια μέρα, μάντεψε τη λέω. Έκανα 10 παρουσιάσεις και τι έγινε. Μου λέει τι έγινε, μπήκε ο 11ο. Ενώ περίμενε να ακούσει αποτελέσματα, ήταν μπήκε ο 11ο. Άκουσα 10 όχι και μπήκε ο 11ο. Άρα δεν υπάρχει απογοήτευση. Μπαίνουμε κάτω από τα σεντόνια και κλαίμε, μα δεν μπήκε και κάθεσαι και σκέφτεσαι και ξανά και ξανά. Εγώ προσωπικά τα άτομα που μου λένε όχι, αφιερώνω 20 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσε. Αν αποφασίζει το μέλλον, εδώ θα είμαστε. Επόμενο. Όχι σπίτι, μα γιατί δεν πήγε, τι έκανα λάθος, ίσως είπε αυτό λάθος, μα γιατί, και προσπαθείτε να βρείτε πρόβλημα σε εσάς. Το πρόβλημα είναι αυτό που δεν το κατάλαβε. Έτσι πρέπει να το γίνεται. Αυτό θα χάσει αν δεν ξεκινήσει. Οπότε δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει. Ο Μάικλ Τζόρνταν λέει: βγήκε ο καλύτερος πασκευολίστας, διότι έχασα τις περισσότερες βολές. Έκανε τις περισσότερες, έχασε τις περισσότερες και έβαλε τις περισσότερες. Και βγήκε κορυφαίο. Το ίδιο και το πέρα. Είναι παιχνίδι να αριθμό. Σε όσους περισσότερους μιλήσεις, τόσα περισσότερα όχι θα πάρεις, τόσα περισσότερα ναι θα πάρεις. Ξεκάθαρα. Ένας μέντορας έλεγε που τα άκουσα και αυτό πρόσφατα. Που είναι και αυτό μπορεί, πολύ καλός τρόπος να χειριστεί την όχι. Έβαλε στόχο σε κάποιον να πάρει 300 όχι. Θέλω να ξεκινήσεις και ο στόχος σου είναι να πάρεις 300 όχι. Και αν πάρεις 300 όχι, έχεις αυτό το δώρο. Πήγαινε ο άλλος άνθρωπος στην παρουσίαση, αν έπαιρνε ναι, κέρδιζε, αν έπαιρνε όχι, πάλι κέρδιζε. Οπότε δεν έπεφτε ψυχολογία. Καταλαβαίνετε. Οπότε, αν βάλεις στόχο όχι και παίρνεις ναι, κερδίζεις. Όσο περισσότερο μιλάς, θα πάρεις και τα όχι σου, θα πάρεις και ναι. Οπότε, εκεί πέρα το αντίστρεψε στο μυαλό του ανθρώπου ότι και από τα όχι έχει να κερδίσει. Απλά πρέπει να μάθεις, να εκπαιδευτείς, να στρώσεις χαρακτήρα και να πας στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Γρήγορη επιτυχία. Λοιπόν, έχει ανθρώπους που δεν ακούνε όχι, αλλά ακούνε μόνο ναι στην αρχή. Δηλαδή, φέρνουν τους κοντινούς τους 10, 20, 30 και κάνουν πάρα πολλές εγγραφές. Και έχουν γρήγορη επιτυχία. Και μετά έχει γρήγορη επιτυχία. Μετά δεν λες τα ξέρω όλα κλπ. Και μπαίνουν, την παθαίνουν και μπαίνουν στο management mode. Management mode, έβαλα 20 προσωπικούς, σταματώ την προσωπική παραγωγή. Και περιμένω από την ομάδα να κάνει το ίδιο που έκανα και εγώ. Και μετά από μια-δύο εβδομάδες έρχονται και λένε: μα γιατί η ομάδα μου δεν προχωρά. Λοιπόν, αν θέλει να βάσει κορυφαίες βαθμίδες, δεν σταματάς ποτέ την προσωπική παραγωγή. Σκεφτείτε, εγώ είμαι 2,5 χρόνια, έχω πάρει την τελευταία βαθμίδα και σήμερα έβαλα άλλες 2 προσωπικές. Κάθε μέρα κάνω 3 ραντεβού τη μέρα. 3 ραντεβού τη μέρα. 3 ραντεβού τη μέρα. 3 ραντεβού τη μέρα. Ανεξάρτητα τι κάνει η ομάδα, εγώ ξέρω κάνω 3 ραντεβού τη μέρα. Άρα συνεχίζω την προσωπική παραγωγή. Άρα, αν έχεις γρήγορα αποτελέσματα, μην πεις την παγίδα του management bond, συνέχιζε την προσωπική παραγωγή και ταυτόχρονα βοήθα και την ομάδα σου. Επέλεξα από αυτούς και ήθελα να προχωρήσουν, βοήθα τους να προχωρήσουν. Επόμενο, φόβος της απόρριψης. Το λέω. Άλλος λόγος που πολλοί σταματούν.
Μα τι θα πει ο φίλος μου, μα τι θα πει η γυναίκα του αδερφού μου, μα τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Στο τέλος, δύο καταφέρει να πάρεις και μπορεί ούτε αυτούς τους δύο. Διότι σκέφτεσαι πολύ. Οι Αμερικάνοι λένε ανάλυση ίσο παράλυση. Μη σκέφτεσαι πολύ. Πάρεις, δεν πάρεις, υπάρχουν, ο κόσμος έχει να λέει anyway. Αν τον πάρεις, θα σου πει ή μπορεί να ξεκινήσει να σου πει ευχαριστώ ή να σου πει δεν ενδιαφέρω. Αν δεν τον πάρεις, πρέπει να πει, μα καλά, γιατί δεν με πήρες τόσο καιρό. Τι θα του πεις, φοβόμουν να σε πάρω. Λοιπόν, είναι ο φόβος της απορρίψης. Πραγματικά, πολλοί κόσμοι θα σταματήσει, διότι φοβάται ότι θα τον απορρίψουν. Την ιδέα να απορρίψουν. Να απορρίψουν την ιδέα. Έτσι όπως είναι η Βερτέρα, πραγματικά δεν έχει κάτι να απορρίψουν. Αν κάνεις σωστές ενημερώσεις, τι να απορρίψουν. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει όχι. Δεν έχω ακούσει όχι. Μπορεί να μην έκανα εκείνη την αναγραφή, αλλά κανένας δεν μου έλεγε όχι. Διότι έπαιρναν το κόσμο, έχουμε προϊόντα, έχουμε πακέτα, δεν έχουμε συνδρομή. Ποιο λόγο να είναι αρνητικός ο άλλος ή να μην θέλει να ακούσει. Ή... Δεν υπάρχει η απορρίψη. Συνεχίζεις. Άρα, προχωρούν. Όσοι απορρίψεις είναι ένας από τους κύριους λόγους που αρκετός κόσμος σταματάει. Τώρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια εγώ βρήκα τρόπο να ξεπερνάω τους φόβους μου. Θα σας τον πω τώρα που μπορεί να βοηθήσει αρκετούς. Στην αρχή της καριέρας μου στην Βερτέρα και γενικά στο δικτυακό marketing, είχα και εγώ το φόβο της πρόσκλησης. Πώς να πάρω τον άλλο, φοβάμαι να τον πάρω. Λοιπόν, όταν έχεις ένα φόβο, μπορεί να πάρετε και σημειώσεις, βρίσκεις ένα φόβο μεγαλύτερο του φόβου του πρώτου που έχεις. Για παράδειγμα, φοβάμαι να κάνω προσκλήσεις, αλλά ο φόβος του να δουλεύω για 40 χρόνια της ζωής μου σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει, είναι πολύ μεγαλύτερος από το φόβο της πρόσκλησης. Έτσι έπαιρνα τηλέφωνο. Ο φόβος του να μην κερδίσω την οικονομική μου ελευθερία είναι πολύ μεγαλύτερος από το φόβο του να καλέσω κάποιο φίλο μου που φοβάμαι να τον πάρω. Οπότε, ο φόβος του να... τι να πούμε άλλο. Φοβάμαι να κάνω παρουσίαση μόνο του. Ο φόβος όμως να προχωρούν οι υπόλοιποι και εγώ να μένω πίσω είναι πολύ μεγαλύτερος. Οπότε θα κάνω παρουσίαση μόνο του. Οπότε κάθε φορά που φοβάσαι κάτι, βρες κάτι, βρες το τη φλόγα σου, βρες το γιατί σου. Αν δεν το κάνεις αυτό που φοβάσαι, σίγουρα δεν θα πας προς το στόχο σου. Οπότε μια κλωτσιά από πίσω και κάνεις το επόμενο τηλεφώνημα. Το επόμενο τηλεφώνημα, το επόμενο μήνυμα. Θα μιλήσεις στον επόμενο που θέλει να μιλήσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχω ξεπεράσει πάρα πολλούς φόβους, γιατί δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει φόβους. Βρίσκεις ένα φόβο πολύ μεγαλύτερο, τι δεν θα πετύχεις αν δεν κάνεις αυτό που φοβάσαι να κάνεις. Και έτσι αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο, έτσι σε σπρώχνει να προχωράς και να σπάζεις τους φόβους σου ένα προς ένα. Επόμενο, καθημερινές σου σκέψεις. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τι σκέφτεσαι καθημερινά? Σκέφτεσαι ότι θα βάλουμε κάθε σπίριν και κωδικός ή σκέφτεσαι Παναγία? Οι καθημερινές σκέψεις για αυτό εικόνα σου, τι πιστεύει για σένα, είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ο κορυφαίος του network marketing να ξυπνάει το πρωί, να είναι όλη μέρα στις ειδήσεις και να λέει δεν μπορώ να γίνω πλούσιος, αποκλείεται όποιον πάρω θα με απορρίψει, μα δεν έχω λίστα, μα αποκλείεται να πετύχω. Και είναι κορυφαίος. Αποκλείεται να λέει αυτές τις λέξεις στον εαυτό του και να είναι κορυφαίος. Άρα, αν ξυπνάς το πρωί και ξεκινάς και βάζεις το μυαλό σου και χτίθεσαι σε ειδήσεις, σε κακές αναστροφές, κακά τηλεφωνήματα το πρωί που θα σου ρουφήξουν ενέργεια, και οι σκέψεις σου είναι αποκλείται να τα καταφέρω εγώ, ο Γρηγόρης είναι καλύτερος, ο άλλος είναι καλύτερος από μένα. Όποιον και να πάρεις τηλέφωνο, ό,τι και να έχεις, δεν θα έχεις θετικό αποτέλεσμα. Οπότε χρειάζεται η αυτοεικόνα σου, οι λέξεις που λες, να είναι να δίνουν ενέργεια στον εαυτό σου. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος διχτυωτής στον κόσμο. Έχουμε την μεγαλύτερη πράσινη ομάδα στον κόσμο. Θα βοηθήσουμε ανθρώπους να ζουν οικολογικά και να βάζουν χρήματα. Έχουμε την καλύτερη ευκαιρία που μπορούμε να δώσουμε σε οποιοδήποτε σήμερα. Είμαι ο καλύτερος στις προσκλήσεις. Αν νιώθεις, γράψε 20 φορές. Όποιον παίρνει τηλέφωνο, έρχεται και παίρνει κατευθείαν. Γράφε το 15 φορές πριν να κάνεις τηλεφωνήματα. Οπότε κάνει μια προδιάθεση του εαυτού σου, τις λέξεις που λες να είναι θετικές. Πολύ σημαντικό. Κλείσε τις ειδήσεις. Διάβαζε βιβλίο. Βάλ το μυαλό σου να εκτίθεται σε θετικά γεγονότα. Πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε οι λέξεις που λες είναι πολύ σημαντικές και θα καθορίσουν το μέλλον σου. Τις σκέψεις που κάνεις καθημερινά. Προχωρούν. Τελευταίο. Δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη. Θα πάρουμε τώρα ένα αυτή έκανε παρουσίαση και εξαρτάται από τους άλλους. Παιδιά, ξαναλέω. Την πρώτη
θα είσαι καλός. Στην δεύτερη καλύτερο, στην επόμενη καλύτερο, στην δέκατη πρώτη, την εικοστή, την χιλιοστή. Όσο κάνεις και παραλαμβάνεις, γίνεσαι καλύτερο. Αγιώς ήμουν την πρώτη παρουσίαση, αγιώς ήμουν τώρα. Αγιώς ήμουν στο πρώτο webinar μας, αγιώς ήμουν στο εκατοστό webinar. Ανάλαβε την ευθύνη της ομάδας σου. Μην περιμένεις, θα έρθει ο Γρηγόρης, θα έρθει ο Χρήστος, θα μου κάνουν εμένα τη δουλειά και εγώ θα κάθομαι και θα μου κάνουν μια υπόλοιπη τη δουλειά. Ανάλαβε, μάθε τα προϊόντα σου, μάθε την παρουσίαση σου, μάθε τον back office σου και εξήγα το και μετά σε αυτό παρακάτω. Αν δεν αναπαραχθείς εσύ, δεν αναπαραγείται η ομάδα σου και δεν ελευθερώνεται ο χρόνος σου. Θα είσαι εκεί πέρα όλη μέρα να απαντάς την εικόνα και να καθοδηγάς την ομάδα σου. Οπότε χρειάζεται να αναπαραχθείς, να πάρεις την ευθύνη σου της ομάδας σου, οπότε να μπορούν και αυτοί να παρακάτω να λάβουν την ευθύνη, οπότε να μεγαλώνει ο κύκλος δραστηριότητας σου, να παίρνεις περισσότερο εισόδημα και να μην αφιερώνεις τόσο χρόνο. Στην αρχή υπάρχει δουλειά. Δεδομένο, υπάρχει δουλειά. Μετά αυτό αναποδογυρίζεις. Διότι γίνεται αναπαραγωγή και μετά με πιο λίγο χρόνο παίρνεις περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι από την πρώτη μέρα. Στην αρχή θέλει δουλειά. Λοιπόν, αυτά είναι τα 11 συν ένα λάθη. Λοιπόν, προχωρώντας πριν να κλείσω το ψηνό μας webinar, ό,τι και να κάνετε, να ξέρετε αυτούς τους 6 νόμους ηγεσίας. Καταρχάς, το πρώτο, να έχεις όνειρο μεγαλύτερο από αυτούς που είσαι. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί καν τον εαυτό του president. Δηλαδή, αν σας έλεγα όλους απόψε, είστε president. Απόψε, νιώθετε άβολα. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Αν δεν μπορεί να φανταστείς το president, φαντάστου αυτό που μπορείς να, που το πιστεύεις. Μπορεί να φανταστείς τον αυτό σου director. Μπορεί να φανταστείς τον αυτό σου senior, team leader. Όταν ανέβεις αυτόν τον βουνό, από εκεί θα βλέπεις πιο πάνω. Οπότε, δεν σου λέω, αν δεν πιστεύεις αυτή τη στιγμή το president, ok, βρες κάτι που το πιστεύεις. Βρες την βαθμίδα που πιστεύεις ότι μπορεί να πας. Και γράψε το κάτω. Με το μόνο άτομο που συγκρίνεστε είναι με τον εαυτό σας πριν 5 μέρες, πριν 5 εβδομάδες, πριν ένα χρόνο. Δεν λέτε, μα ο Μάρκος είναι καλύτερος από μένα ή ο Γρηγόρης τα ξέρει καλύτερα. Εσύ συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου πριν ένα χρόνο ή πριν 5 μήνες ή μόλις ξεκίνησες. Όταν ξεκίνησα πώς έκανα πρόσκληση, τώρα πώς την κάνω. Έχω βελτίωση, ναι. Όταν ξεκίνησα πώς έκανα κλείσιμο, έτσι, τώρα πώς το κάνω. Έχω βελτίωση, ναι. Οπότε με το μόνο που συγκρίνεσαι είναι με τον εαυτό σου. Οπότε έχει όραμα μεγαλύτερο από αυτούς που γεις. Αν δεν πιστεύεις σε ψηλότερα σκαλοπάτια, πήγαινε σε αυτό που πιστεύεις, κάνε focus στο επόμενο rank και όταν ανέβεις στο επόμενο rank, μετά θα ανοίξεις το μυαλό σου να πας και στο επόμενο. Step by step. Αν βάλεις στο μυαλό σου, πάω president και ακόμα 200 ευρώ προσωπικών τζίρο έκανα, focus, η επόμενη βαθμίδα είναι το qualified. Αν είσαι qualified, η επόμενη βαθμίδα είναι το team leader. Αν είσαι team leader, μπορεί μελλοντικά να έχεις στο μυαλό σου president, αλλά το focus σου πρέπει να είναι στην επόμενη βαθμίδα και εκεί που πιστεύεις. Πολύ σημαντικό. Οπότε, το όνειρο μας είναι σημαντικό και όσοι εκεί που βλέπουν, αν δεν μπορεί να φανταστείς ότι η Βερτέλα θα πάει παντού, θα μπει σε κάθε σπίτι, θα είσαι επόμενος πρέσβης, οραματίστε αυτό που πιστεύεις. Πέτυχε αυτό που πιστεύεις και μετά αυτό θα είναι εξορίζοντες και για πιο πάνω. Λοιπόν, πάντα να έχεις ανώτερη στάση. Στάση του όλα λύνονται. Πολύ σημαντικό αυτό. Στάση του όλα λύνονται. Είστε λάθος παραγγελία. Ήρθε σπασμένη παραγγελία. Μα ξεχάσαμε να βάλουμε ένα προϊόν. Μπορούν να συμβούν χίλια δυο. Από πίσω από τα πάντα υπάρχουν ανθρώποι. Δεν υπάρχει τίποτα που να δουλεύει χωρίς να υπάρχει άνθρωπος από πίσω. Σίγουρα γίνονται λάθη. Όλα λύνονται. Ένα μηνυματάκι λύνεται. Ήρθε σπασμένο, αλλαγή. Όλα λύνονται. Οπότε πολύ σημαντικό να μην διαγωνίζεις το πρόβλημα. Μω, ήρθε σπασμένο το προϊόν. Και τι να κάνουμε και παίρνεις και 10 από την ομάδα σου, παιδιά μου, στείλε σπασμένο προϊόν. Όλα λύνονται. Ανώτερη στάση. Αυτό θα σου φάνει πολλά χρήματα. Αν καθένα συζητά το πρόβλημα, γίνεσαι και εσύ ο ίδιο πρόβλημα. Αν αφιερώνει 10% να δει το πρόβλημα και 90% στη λύση του προβλήματο, βρίσκει τη λύση και προχωρά και δυναμώνει ταυτόχρονα, διότι δεν λύνει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, δέσμευση ακαιρεότητα χαρακτήρα. Ό,τι και να κάνει. Ακαιρεότητα χαρακτήρα από την πρώτη μέρα. Να είμαστε ειλικρινεί με την ομάδα σου. Πολύ σημαντικό βήμα. Ούτε εδώ πέρα αρκετοί την παθαίνουν. Ακαιρεότητα χαρακτήρα σημαίνει όχι όταν είναι όλα ρόδινα να έχω ακαιρεότητα χαρακτήρα. Η ακαιρεότητα χαρακτήρα έρχεται την ώρα που θα γίνει κάτι στραβό. Ή θα μπορεί να βγάλεις περισσότερα χρήματα με πονηριά. Παράδειγμα. Εκεί θα δεις ότι έχεις ακαιρεότητα χαρακτήρα και θα πεις όχι, πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε η ακαιρεότητα χαρακτήρα φαίνεται την ώρα
που πρέπει να φανεί, όχι την ώρα που όλα δουλεύουν μια χαρά. Οπότε την ώρα που θα προκύψει κάτι, εκεί πρέπει να βάλει τη στάση ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είναι σωστό. Και πάντα να έχει στο μυαλό σου το καλό τη εταιρεία, το καλό τη ομάδα και μετά το προσωπικό όφελο. Αυτά τα τρία στη σειρά. Πέμπτο. Λοιπόν, αυτό είναι must από όλου όσου να πάνε σε κορυφαίε βαθμίδε, είναι να δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει την προσωπική ανάπτυξη. Υπάρχουν βιβλία. Αντί το βράδυ να βλέπει ταινίε και ειδήσει, βιβλία. 10 λεπτά την μέρα. Εγώ διαβάζω. Αν δεν έχει διαβάσει ποτέ βιβλίο αυτοβελτίωση, σου συστήνω δύο. Γεννήθηκε ο μεγαλύτερο πολίτη στον κόσμο. Και το γίνει πλούσιο με τη δύναμη τη σκέψη. Το ξεκίνησα τώρα δεύτερη φορά εγώ αυτό. Σκεφτείτε. Προτιμώ το γίνει πλούσιο με τη δύναμη τη σκέψη να είναι το πρώτο βιβλίο. Εκεί πέρα θα δει. Όλε οι απαντήσει να ξέρετε βρίσκονται στα βιβλία. Η προσωπική ανάπτυξη θα σε πάρει θα σου ανοίξει το μυαλό σου. Θα μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό σου για να φανταστεί πιο πάνω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλει κορυφαίε βαθμίδε και παίζει και οικονομική ελευθερία, πρέπει να μπει. Δεν μπορείς όλη μέρα να βλέπεις ειδήσεις και να λες να πάω πρέσβη ή να λες αντιδικές σκέψεις καθημερινά. Περιορίζεις τις σκέψεις σου και τις κατευθύνεις προς το θετικό, διαβάζοντας βιβλία, μιλώντας με ανθρώπους που είναι ανεβασμένοι καθημερινά, μιλώντας με ανθρώπους που γενικά έχουν θετικό αντίκτυπο σε σένα. Έκτοτε όμως ηγεσίας, να είσαι αυθεντικός και αποφασιστικός. Ξαναλέω, πρέπει να βάλεις την ευθύνη. Όταν ξεκίνησα, ήμουν μόνος μου. Δεν υπήρχε κανένας. Τι θα έλεγα στον Αλέξανδρο, έναν μου μένες παρουσίαση. Έπρεπε να βρω τον τρόπο να πω μόνος μου. Και φτιάξαμε τις παρουσιάσεις μας μετά, τα βίντεο μας. Οπότε, κάθε φορά ένιωθα από άλλα, αλλά ήξερα από πίσω τι θα γίνει. Οπότε έπαιρνα, ήμουν αποφασιστικό. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει και το έκανα. Αυτό πρέπει να γίνει, το έκανα. Αυτό πρέπει να γίνει, το έκανα. Οπότε, αυτή η εξήνωμη ηγεσία χρειάζεται να τους κουβαλάτε πάντα μαζί σας κατά τη διάρκεια σας στην Βερτέρα. Κλείνουμε απόψε. Βερτέρα για όλους. Τι είπετε στη συνέχεια. Πραγματικά το πιστεύω ότι η Βερτέρα είναι η εταιρεία για όλους. Τι εννοώ. Τα επόμενα βήματα στη συνέχεια θα μπουν αρκετά νέα προϊόντα στο e-shop μας. Ήδη έχουμε μπάστα υγείας που θα μπει ένα πολύ ωραίο iced tea βουτάνων, θα μπει ο ντόπουλ τσάπο μπαμπού που ανακοινούνται και πριν θα προχωρήσει. Μετά θα μπουν μπάρες βιολογικές διατροφικές. Οπότε σκεφτείτε τη Βερτέρα να είναι ένα κατάστημα οικολογικό με τα πάντα μέσα. Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Λοιπόν, οπότε παίρνουν νέα προϊόντα. Θα έχουμε την πρώτη παράδοση αυτοκινήτων. Στο President παίρνεις και αυτοκίνητο σαν δώρο επίτευξης της βαθμίδας. Οπότε θα βγει και το πρώτο αυτοκίνητο στον δρόμο Βερτέρα. Είναι αυτό πολύ σημαντικό και ήταν αυτό από τους στόχους μου να ξεκινήσει αυτό το πρώτο αυτοκίνητο. Οπότε όλος ο κόσμος που μιλήσατε και μιλήσαμε, να ξεκινήσει να βλέπει μπροστά του ότι αυτό που μου είπε ο Γιάννης, αυτό που μου είπε η Λουίτσα, αυτό που μου είπε ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης, η Χαρίκλια, τελικά προχωράει. Οπότε θα υπάρχει και απόδειξη, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το τρίτο, φεύγει ο κορονοϊός. Ξεκινούμε και μπαίνει αμπί εκπαιδευτικό σύστημα. Θα γίνονται δύο event το χρόνο, συν το πάρτι της εταιρείας που θα κλείνουμε μια φορά το χρόνο, οπότε θα γίνει εκπαιδευτικό σύστημα, θα ξέρουμε τις ημερομηνίες. Από την πρώτη του χρόνου θα ξέρουμε τις ημερομηνίες που θα είναι τα event, οπότε θα μπορούμε να προωθούμε τους ανθρώπους μας να έρχονται να εκπαιδεύονται live συν τα online webinars που κάνουμε. Το επόμενο βήμα, έρχεται η πρώτη οικολογική δράση. Θα ξεκινήσουν να μπαίνουν στην εταιρεία και οικολογικές δράσεις. Π.χ. είπαμε να χαρίζουμε αυτήν την Κυριακή, αυτήν την παραλία ή θα πάμε για δεντροφύτευση. Οπότε θα ξεκινήσουν να μπαίνει και το οικολογικό κομμάτι σε δράσεις πλέον, εκτός από τα προϊόντα που έχουμε στο e-shop και το κερασάκι στην τούρτα, έχουμε και τα ομαδικά μας ταξίδια. Θα κάνουμε δύο ταξίδια τον χρόνο, ένα καλοκαίρι και ένα χειμώνα, που θα γίνεται καθαρά για σκοπούς κοινωνικοποίησης, γνωριμιών και να περνούμε και ωραία. Οπότε η Βερτέρα κάνει αυτό που λέει: κοινωνικό όφελος, περιβαλλοντικό όφελος και οικονομικό όφελος για αυτούς που θέλουν πραγματικά να εργαστούν και να φέρουν ένα εισόδημα ή να αλλάξουν τελικά τη ζωή τους και τον τρόπο σκέψης. Αυτά είπαμε στη συνέχεια. Πραγματικά. Όχι λυπάμαι, αυτοί που δεν παίρνουν και δεν το κάνουν χάνουν περισσότερο το να μην ξεκινήσουν μαζί μας. Θα γίνει τόσο μεγάλο αυτό που βλέπετε, που πραγματικά θα τους συμφέρει να είναι μέσα μαζί μας. Δηλαδή θα περνούν ωραία, θα νιώθουν ότι προσφέρουν περιβαλλοντικά, θα έχουν την κοινωνικοποίηση τους
και θα βγάζουν και χρήμα. Αυτό θα κάνει η Βερτέρα. Το σύστημα της Βερτέρα σε όλον τον κόσμο είναι τέλειο, διότι είναι ελεύθερο, δεν έχει πιέσεις κάθε μήνα, κάθε χρόνο κλπ. Που είναι πολύ σημαντικό και είναι αυτό που άρεσε σε πάρα πολλού στην εταιρεία. Ότι η ελευθερία του προγράμματος, κάνεις εσύ το πλάνο σου, εσύ τους στόχους σου και προχωράς και έρχεται, βάλε τον green concept με τις δράσεις μας, τα ταξίδια μας, τα event μας, τα εκπαιδευτικά, οπότε θα γίνει μια εταιρεία προσωπικής ανάπτυξης με green concept, ταξίδια και περιβαλλοντικές δράσεις. Κλείνοντας, απόψε θα κλείσω μια ιστορία. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή μετράει 3.000 μέλη. Κύπρο και Ελλάδα. Πήγε ο πρώτος πρόεδρος, πραγματικά θεωρώ ότι ακόμα δεν κάνουν τίποτα. Υπάρχει πάρα πολλοί δρόμοι, υπάρχουν πάρα πολλοί που θα μπουν στην εταιρεία και φανταστείτε ότι οι επόμενοι πρόεδροι, προσωπικά πιστεύω, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα στην εταιρεία, διότι τώρα η εταιρεία είναι έτοιμη να τους δεχτεί. Και αυτοί οι πρόεδροι σε κάποιους θα μπουν από κάτω. Όπως και να το κάνουμε, κάπου από κάτω θα μπουν. Οπότε σκεφτείτε να είναι στην ομάδα σας 2, 3, 4 πρόεδροι. Οπότε είναι εισόδημα. Είναι σύνταξη. Θα είναι μεγάλο συντόνιο, ξαναλέω, οι επόμενοι πρόεδροι δεν έχουν μπει ακόμα. 3.000 μέλη. Κύπρο, Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάποτε στην Αφρική στείλανε 2 ανθρώπους για να δουν 2 εταιρείες παπουτσιών. Στείλανε στην Αφρική 2 ανθρώπους για να κάνουν scouting αν αξίζει τον κόπο να επεκταθούν και στην Αφρική. Τι έγινε, παίρνει πρώτα στην επομένη. Παιδιά, εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ πέρα δεν φοράει κανένα παπούτσια. Το πρώτο σκεπτικό. Ο δεύτερος παίρνει τηλέφωνο και λέει: παιδιά, τρεχάτε, ελάτε στην Αφρική. Εδώ πέρα το έδαφος είναι παρθένο, λέει. Το ίδιο πράγμα γίνεται με την Βερτέρα. Η Βερτέρα είναι έτοιμη και σε κομμάτι προϊόντων και σε business plan και σε conversation plan. Χωρίς συνδρομές, δεν έχει κανένα να χάσει τίποτα. Μπαίνει μέσα, ψωρίζει πιο φθηνά και μπορεί να έχει οικονομικό όφελος. Καλό βράδυ σε όλους και θα τα πούμε στα επόμενα μας webinar και σύντομα με τους επόμενους βαθμοφόρους.